Στην προηγούμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβούλιου, με εκφυλιστικές και παράνομες διαδικασίες, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου προς το στατούτων των κυρίων Τατούλη και Στρατηγάκου, είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβούλιου, δεν κουβεντιάστηκε το θέμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ειδικά για τους 90.000 τόνους μολυσμένων με αμίαντο αποβλήτων που θέλει η Εθνική Τράπεζα να τα θάψει στα λοχεία της Μεγαλόπολης. Ενώ ήταν υποχρεωμένη να μπει πρώτο θέμα στη ημερήσια διάταξη. Με απόφασή τους το βάλαν τελευταίο και όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε, σηκώθηκαν και έφυγαν. Είναι αυτά που κάναμε όταν είμαστε πρωτεϊτής φοιτητές στις συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων. Επανήλθαμε με επίκαιρη επερώτηση η Περιφερειακή Σύμβουλη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβούλιου, αφού είχαμε καταθέσει έγκαιρα την επερώτηση, ήταν υποχρεωμένοι να το έχουν πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη, ούτε καν το έβαλαν στην ημερήσια διάταξη. Είναι καθαρό, δεν θέλει ο κ. Στατούλης και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου στους υψηλούς επισκέπτες που θα έχει το επόμενο διάστημα τον κύριο Τσίπρα και την πλειάδα των υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ που θα επισκεφθούν την Πελοπόννησο να κυριαρχούν ή να συζητιούνται τέτοια σοβαρά προβλήματα που αφορούν το λαό μας, όπως ότι στη Μεγαλόπολη πουλούνται οι μονάδες, πουλούνται τα ορυχεία και γίνεται ένας απέραντος σκουπιδότοπος όπου θα θάβονται όχι μόνο τα σύμμυκτα σκουπίδια της Νότιας Ελλάδας, αλλά και τα επικίνδυνα, τα βιομηχανικά απόβλητα και από χώρες του εξωτερικού. Είναι γελασμένοι ο κύριος Στατούλης και ο κύριος Στρατηγάκος αν νομίζουν ότι δεν θα το πιούν το πικρόν ποτήριον τούτο που έχει να κάνει με τέτοιες αντιλαϊκές κεντρικές επιλογές τους. Όσο και να παρανομούν, εμείς θα το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε εκ νέου υπογραφές από τα μέλη των μειοψηφιών για να κουβεντιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη φιέστα που θα κάνει μεθαύριο, 27 Απρίλη, μαζί με την κυβέρνηση, τους υπουργούς και τον κύριο Τσίπρα, ο λαός στο συλλαλητήριο που θα κάνει στις 27 το Φλεβάρι, 6 ώρα το απόγευμα, έξω από την συνεδρίαση που θα γίνεται το αναπτυξιακό συνέδριο, στο συλλαλητήριο αυτό λοιπόν θα κυριαρχήσουν τέτοια προβλήματα, μεγάλα λαϊκά προβλήματα, όπως είναι η προοπτική η Μεγαλόπολη να γίνει χώρο σταφής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων με ολέθριες επικίνδυνες συνέπειες, όχι μόνο για το λαό της Μεγαλόπολης, αλλά και τον λαό συνολικά της Πελοποννήσου, αφού από εκεί πηγάζει ο ποταμός Αλφιός που διασχίζει την Ηλία, ο ποταμός Ευρώτας που διασχίζει τη Λακωνία, ποταμοί και χήμαροι της Μεσσηνίας, αφού στη Μεγαλόπολη είναι η μεγαλύτερη υπόγεια λίμνη των Βαλκανίων. Θέλουν δεν θέλουν, θα ατυχήσουν αυτά τα αιτήματα του λαού μας να πεταχτεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική μαζί με τους φορείς τους στο καλάθι των αχρήστων. Θα μας πείτε τι στοιχεία έχετε εσείς που δείχνουν ότι επιχειρείτε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε όλοι ότι διαμορφώνεται ένα πολύ ελκυστικό πακέτο τώρα. Δηλαδή για τη Μεγαλόπολη. Πουλούνται οι δύο μονάδες, οι λιγνητικές, πουλιέται το 50.000 στρέμματα ορυχεία. Είναι έτοιμη η ΑΕΠΟ, η μελέτη, η άδεια για τους περιβαλλοντολογικούς όρους για τη διαχείριση του λιγνίτη και για τη διαχείριση των υπόγειων υδάτων στο λιγανοπήδιο της Μεγαλόπολης. Υπάρχει διαδικασία έγκρισης οι άδειες για το χώρο διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων, έχει προσφύγει ο Δήμος Μεγαλόπολης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΧΙΤΕΑ, το χώρο ταφής επικίνδυνων αποβλήτων που προβλέπει ο τελευταίος εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αρνήθηκαν να το φέρουν αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όμως ο κύριος Στατούλης με υπογραφή του, 28 Απριλίου 2016, έχει στείλει έγγραφο της Περιφέρειας στο Υπουργείο που λέει ότι δεν έχει αντίρρηση η Περιφέρεια Πελοποννήσου για χιτέα στη Μεγαλόπολη. Το τελευταίο στοιχείο που έχουμε, αυτά είναι ντοκουμέντα, είναι χαρτιά που σας λέω μέχρι τώρα, το τελευταίο στοιχείο, 16 Γενάρη του 2018, η Εθνική Τράπεζα με έγγραφό της ζητάει από τη ΔΕΗ ΑΕ τι διαδικασίες χρειάζεται έτσι ώστε να θάψει στα ορυχεία της Μεγαλόπολης 90.000 τόνους μολυσμένων από αμίαντο αποβλήτων της Amiantit, εταιρεία παραγωγής προϊόντων από αμίαντο που λειτουργούσε στο Δρέπανο έξω από την Πάτρα
και από το 2005 έχει πτωχεύσει και όλα αυτά έχουν περιέλθει στην Εθνική. Η Εθνική λοιπόν με το οποίο επίσημο τρόπο ζητάει από τη ΔΕΗ ΑΕ να θάψει αυτά στη Μεγαλόπολη. Είναι ένα στοιχείο και ακόμα δεν έχουν βγει οι άδειες. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν θα πουληθεί η ΔΕΗ και όταν θα έχουν τελειώσει οι αδειοδοτήσεις, θα γίνονται τέτοια και δεν θα τα παίρνουμε είδηση. Από τους τοπικούς φορείς υπάρχει κάποια αντίδραση μέχρι τώρα, βλέπετε κάποια κινητοποίηση? Κοιτάξτε, καταρχήν έχουν γίνει δύο μεγάλες σοβαρές κινητοποίησεις των εργαζόμενων του λαού της Μεγαλόπολης ενάντια σε αυτά τα πάνω από 700 χίλιους την άλλη φορά. Οι πάντες όλοι. Δεν φτάνει όμως αυτό, έχουν σημαίνει έχουν γίνει κινητοποίησεις. Υπάρχει η Επιτροπή Αγώνα που έχουν συγκροτήσει τα συνδικάτα της περιοχής, οικοδόμων, ιδιωτικών υπαλλήλων, ενέργειας, οι συνταξιούχοι δημοσίων υπαλλήλων, ΙΚΑ και εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Έχουν συγκροτήσει η Επιτροπή σήμερα το βράδυ, συνεδριάζει αυτή η Επιτροπή με άλλους φορείς για να δουν τι μέτρα παραπέρα θα πάρουν κινητοποιήσεων. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Εμείς λέμε ότι δεν είναι θέμα μόνο της Μεγαλόπολης, αφορά συνολικά την κεντρική, τουλάχιστον την κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Πρέπει να γίνει υπόθεση συνολικά του λαού για να αποτραπούν τέτοια μεγάλα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με πολύ μεγάλα συμφέροντα. Είναι πολλά τα λεφτά και μεγάλα τα συμφέροντα, άρα χρειάζεται να αναπτυχθεί απέναντί τους για να πάνε στο καλάθι των αχρήστων πολύ σοβαροί αγώνες, πολύ μαζικοί, να σηκωθούν και οι πέτρες.